πάμε τώρα σε έναν κύριο του πολιτικού ρεπορτάζ και μία από τις κορυφαίες πένες στην πολιτική αρθρογραφία. Δεν το λέω εγώ, ούτε οι βραβεύσεις του, είναι κατά κοινή ομολογία, αποδεκτό. Είναι ο κύριος Γιώργος Λακόπουλος και συνεργάτης στο aidis.gr. Κύριε Λακόπουλε, καλημέρα. Καλημέρα Γιώργο, ευχαριστώ πολύ. Εντάξει, δεν είναι ευχαριστώ. Ορισμένα πράγματα πρέπει να λέγονται, διότι φτάνει το τσουβάλιασμα, λέω εγώ. Και θέλω... Θα εκλαμβάνω ως ένδειξη της καλής σου διαθέσης απέναντι μου. Κύριε Λακόπουλε, Γιώργο, ναι, θέλω να ξεκινήσουμε από ένα πολύ μεγαλύτερο κάδρο πριν έρθουμε στα κάθε μας, διότι σήμερα πολλοί λένε ότι είναι ίσως από τις κρισιμότερες εκλογές στο μέσο της προεδρικής θητείας Biden αυτές τις Ηνωμένες Πολιτείες. Είναι έτσι? Νομίζω ότι είναι αυτό και ίσως σε κάτι παραπάνω, και προκύπτει από ενδείξεις απνοή για την Αμερική. Ήδη οι εκτιμήσεις είναι πως η συμμετοχή θα υπερβεί κάθε προηγούμενο, θα σπάσει όλα τα ρεκόρ, σε μια χώρα στην οποία, όπως ξέρουμε, ότι η συμμετοχή είναι περιορισμένη στις εκλογές, το εκλογικό ενδιαφέρον είναι χαμηλό. Διαβάζω σήμερα ότι περισσότεροι από 40 εκατομμύρια ψηφοφόροι έχουν στείλει ήδη ταχυδρομικά την ψήφο τους. Άρα λοιπόν και εντός της Αμερικής εκτιμάται ως μια κρίσιμη εξέλιξη, η οποία η κρισιμότητα όμως αυτή είναι κάπως δύσκολο να ρυθμιστεί. Είναι κρίσιμη ως προς τη διαμόρφωση νέων συσχετισμών στα δύο νομοθετικά σώματα, στη Βουλή των Αντιπροσώπων και στη Γερουσία, όπου φαίνεται να επικρατούν τουλάχιστον στη Βουλή των Αντιπροσώπων οι Ρεπουμπλικάνοι, ή μήπως είναι κρίσιμη ως στοιχείο που μπορεί να δείξει αν πράγματι η Αμερική είναι διχασμένη και αν πράγματι υπάρχει στον ορίζοντά της ένας εμφύλιος. Αυτό είναι ίσως στοιχείο που δεν είναι εύκολο να αξιολογηθεί τώρα, αλλά το αποτέλεσμα θα το δείξει με πολύ μεγάλη ανάγκη. Πάντως, μένοντας λίγο στο εσωτερικό των ΗΠΑ, φαντάζομαι ότι και εσύ διαγνώσκεις ότι είναι ένα ακραία πολιτικό διχαστικό κλίμα. Ακριβώς, αλλά δεν είναι όμως μια υπόθεση μεταξύ Biden και Trump. Το θέμα δεν είναι αν αντέχει ο Biden, που δεν αντέχει, είναι προφανές ο άνθρωπος, όσο μάλλον για μια δεύτερη υποψηφιότητα, ή αν θα επιστρέψει ο Τραμπ, ο οποίος κυνηγεί γη και ουρανού για να διαμορφώσει συνθήκες πανόδου, παρότι και αυτός ηλικιωμένος είναι, έτσι μην ξεχνάμε. Ναι, σωστά. Αλλά πίσω από αυτό όμως θα υπάρξουν εδώ θάμνωσες συνέπειες σε κεντρικές πολιτικές του Αμερικάνου, και πρώτη από αυτές θα είναι η σχέση τους με την Ουκρανία, η παρέμβασή τους στην Ουκρανία και η σχέση τους με τη Ρωσία. Ήδη στην Αμερική υπάρχουν φωνές που αξιώνουν να βρεθεί ένας τρόπος να σταματήσει αυτός ο πόλεμος. Παραδόξως είναι φωνές πιο ισχυρές από ό,τι είναι στην Ευρώπη, η οποία πλήττεται κυρίως από αυτόν τον πόλεμο. Πλήττεται ίσως από τις επιλογές των ηγεσιών της, αλλά ως προς τον πόλεμο σημαίνει αυτό. Οπότε θα δούμε πράγματα τα οποία δεν μπορούσαμε να έχουμε υπολογίσει πριν από 3-4 μήνες για τον αμερικανικό παράγοντα, ο οποίος εκτός από την Ουκρανία έχει πάντα το μεγάλο ανοιχτό μέτωπο με την Κίνα, και ίσως εκεί κατευθύνεται πια όλη η ισχύ του στο μέλλον. Και βέβαια υπάρχει και άλλα μέτωπα, από τα οποία περιέργως προσπάθησε να αναδείξει πρόσφατα ο κ. Μπάιντεν, είναι το Ιράν, ο οποίος είπε θα παρέμβουμε στο Ιράν, κάπως, έτσι, κάτι θα κάνουμε κλπ. Είναι μια υπόθεση η οποία μας αφορά, γιατί αυτές οι παρεμβάσεις σε πολύ μεγάλο βαθμό, ειδικά στην Ευρώπη και στην Ασία, περνούν και από την Ελλάδα. Περνούν από τις λειτουργικές σχέσεις και περνούν βέβαια και από την Ευρώπη. Άρα έχουμε κάθε λόγο να περιμένουμε με αγωνία αυτό το αποτέλεσμα, και καλό θα είναι για μας ή για τον κόσμο ολόκληρο, και νομίζω και για τους Αμερικανούς, να μην είναι ισόρροπο. Καλό θα είναι να υπάρχει μια καθαρή δίκη. Άρα αντιλαμβάνομαι ότι από το κάδρο αυτών των εξελίξεων δεν εκφεύγει για σένα το πακέτο Ανατολική Μεσόγειο και δει τα ελληνοτουρκικά. Έχει σημασία? Καθόλου. Για παράδειγμα, ας πούμε, μια ανατροπή των σχετισμών στο Κογκρέσο θα αλλάξει τη σύνθεση της Επιτροπής Εξωτερικών Σχέσεων, στην οποία η Ελλάδα, λόγω Μενέντες κυρίως, έχει μια ισχυρή, από την οποία έχει μια ισχυρή υποστήριξη. Αυτό θα είναι κάτι το οποίο στην πορεία των πραγμάτων θα μας δημιουργήσει άλλου τύπου προβλήματα, δηλαδή θα μετατοπίσει τον άξονα των ισορροπιών πιο προς την Τουρκία. Αυτή τη στιγμή είναι κάπου στη μέση, αν δει κανείς την πρόσφατη συνέλευση του κ. Τσούνη στον
Κατζικολόθαρη, εκτός ότι οι Αμερικάνοι εξακολουθούν πάντα να είναι οι ουδέτεροι, οι οποίοι σου λένε βρείτε τα, δεν τοποθετούνται όπως νομίζουμε εμείς ή όπως διακινεί πολύ συχνά η κυβερνητική άποψη, ότι οι Αμερικάνοι τάσσονται κυρίως με το μέρος μας και είναι εναντίον των Τούρκων και αυτά. Δεν υπάρχουν τέτοια πράγματα. Οι Αμερικάνοι παραδοσιακά είναι σε περιόδους ουδέτερες, είναι την πολιτική των ίσων αποστάσεων και σε περιόδους κρίσης είναι με τον ισχυρότερο στην περιοχή. Αν υποθέσουμε βάσιμα ότι η άλλη πλευρά, ο γείτονας, έχει επιλέξει μια στρατηγική πια με τακτικά βήματα συγκρουσιακής λογικής, το κλίμα στη χώρα μας αυτή τη στιγμή, με τις πολιτικές εξελίξεις, με το θέμα των υποκλοπών παρακολουθήσεων σε μείζωνα πια εξέλιξη, είναι ένα κλίμα που θα μπορούσε, πρόσεξε πως το ρωτώ, να βάλει σε πειρασμό τον απέναντι? Εάν μιλάμε για στρατιωτική αναμέτρηση έστω περιορισμένη της μιας νύχτας ή των 2-3 ημερών, νομίζω πως όχι. Αν μιλάμε για γενικότερο πόλεμο, κατηγορηματικά όχι. Υπάρχει όμως ένα πρόβλημα το οποίο δυστυχώς στην Ελλάδα δεν έχει γνωριστεί επαρκώς και αυτό είναι ευθύνη της κυβέρνησης, η οποία δημιουργεί μια εσφαλμένη εντύπωση για τα πράγματα. Πέραν το ότι εμείς είμαστε οι κυρίαρχοι διπλωματικά και οι Τούρκοι, ειδικά ο Ερντογάν, είναι απομονωμένοι, δεν ισχύει αυτό. Στις διεθνείς σχέσεις μετρώνται οι δυνάμεις, μετρώνται οι ισχύσεις κάθε πλευράς και δεν μετρώνται ούτε οι απόψεις του, ούτε διάφορα θέματα που αποτελούν γενικότερες αντιλήψεις για την πολιτική, για τα. Και για την οργάνωση της κοινωνίας του κλπ. Νομίζω ότι αυτό που είναι κυρίαρχο πια στις μέρες μας, αλλά η κυβέρνηση δυστυχώς εμποδίζει να αναδειχθεί, είναι ότι η διεθνής κοινότητα και κυρίως οι ισχυροί παράγοντες αυτής της κοινότητας, οι Αμερικάνοι και οι Ευρωπαίοι, έχουν αγοράσει και προωθούν το σενάριο της συνεκμετάλλευσης του Αιγαίου. Αυτό το σενάριο δείχνει να το αποδέχεται με κάποιους όρους, με κάποιες προϋποθέσεις, εν λευκό. Πάντως δεν το απορρίπτει κατηγορηματικά, είναι ορατό αυτό, η σημερινή κυβέρνηση. Αυτό έχει διάφορα προβλήματα, γιατί αν μέχρι τώρα είχαμε προβλήματα αμφισβήτησης και αρχικών δικαιωμάτων από την πλευρά της Τουρκίας, τώρα ήδη βλέπουμε να αμφισβητείται κυριαρχία, να αμφισβητούνται εδάφη. Και αυτό είναι μια εξέλιξη η οποία είναι πάρα πολύ δυσμενής για την ελληνική εξωτερική πολιτική, είναι πάρα πολύ δυσμενής για τη χώρα. Και οι θεωρίες ότι εμείς έχουμε την Ευρώπη στο πλευρό μας και θα προστρέξει, αυτά είναι κουταμάρες. Γιατί η Ευρώπη δεν μπορεί να προστρέξει, γιατί δεν έχει δυνάμεις να προστρέξει και γιατί δεν είναι ο ρόλος της να προστρέχει. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ό,τι είναι οι συνθήκες της, ό,τι προβλέπουν οι συνθήκες της. Η καμία χώρα, Γιώργο, όπως ξέρεις, δεν έχει εκχωρήσει στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στις Βρυξέλλες, αρμοδιότητες εξωτερικής πολιτικής και άμυνας. Και δικαίως. Διότι για να έχεις εξωτερική πολιτική, πρέπει να έχεις στρατό να την επιβάλλει. Και για να έχεις στρατό να την επιβάλλει, πρέπει να έχεις ένα δημοκρατικό σώμα εκλεγμένο, το οποίο να διοικεί αυτό το στρατό. Κατά συνέπεια, λοιπόν, είμαστε πολύ μακριά από την κατάσταση στην οποία ένα μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα δέχεται απειλή από κάποιον τρίτο και θα σπέρνουν οι υπόλοιποι ως Ευρωπαϊκή Ένωση. Τώρα τι λένε οι επιμέρους συμφωνίες των κρατών είναι μια άλλη περίεργη υπόθεση. Αλλά πάντως ως Ευρωπαϊκή Ένωση θα σπέψουν να το υποστηρίξουν πρακτικά. Το να βγάλουν ανακοινώσεις και να καταδικάσουν αυτά είναι καθημερινότητα πια. Άλλωστε, εδώ, αυτό θα... εδώ βλέπουμε ότι δεν συμβαίνει με τον ΝΑΤΟ αυτό. Έτσι. Όταν η απειλή προέρχεται μέσα από τον ΝΑΤΟ. Σωστό. Έρχεται από μέλος του ΝΑΤΟ. Σωστό. Βλέπουμε ότι ενώ στην Ελλάδα υπάρχει μια περίεργη κυβερνητική θεωρία για τον πιονέρικο ρόλο μας στην Ουκρανία και την προθυμία μας και κάτι πράγματα που ευτυχώς σταμάτησαν να ακούγονται για τη σωστή πλευρά της ιστορίας, τη στιγμή που η Τουρκία, την ίδια συμμαχία ανήκει, τα ίδια ισχύουν και για την Τουρκία υποτίθεται όσο για μας, όχι μόνο δεν έσπευξε να συμβράνει στρατιωτικά την Πολωνία, αλλά συνεργάζεται στρατιωτικά με τη Ρουσία, κάνει το διαμεσολαβητή κλπ. Θέλω να πω λοιπόν ότι η πολιτική είναι κάτι, ιδιαίτερα η διπλωματία, είναι κάτι περισσότερο από μια εσωτερική, από ένα εσωτερικό αφήγημα των κυβερνήσεων για να διαμορφώνουν συνθήκες ευνοϊκές για αυτές. Δεν είναι έτσι. Η κατάσταση στην χώρα είναι πολύ δύσκολη στη διεθνή σκηνή.
Επειδή είναι μια χώρα αδύναμη, είναι μια χώρα υπερχρεωμένη, είναι μια χώρα υποδιεθνή επιτήρηση ακόμη. Δηλαδή, ήταν από το μνημόνιο με την έννοια της άμεσης υπαγόρευσης πολιτικών και νόμων και αποφάσεων, αλλά παραμένει μια χώρα η οποία είναι στο μικροσκόπιο και των ευρωπαϊκών οργάνων και των αγορών και των διεθνών οργανισμών κλπ. Κατά συνέπεια, λοιπόν, είναι μια χώρα η οποία δεν μπορεί να διακηρύξει με τόση άνεση και με τόση πολυτέλεια το ότι είμαστε κυρίαρχοι, ότι νικάμε, ότι έχουμε κατατροπώσει τους άλλους, ότι τους έχουμε βάλει σε απομόνωση. Δεν ισχύουν αυτά. Δεν ισχύουν ούτε σε ορατά πράγματα. Αν θέλεις... Το περίφημο τουρκολιβικό σύμφωνο, ναι, είναι υπαρκτό σύμφωνο. Εμείς μπορούμε να το καταγγέλουμε. Αλλά είναι υπαρκτό. Είναι μια παράγει αποτέλεσμα. Έχεις δίκιο σε αυτό. Και εγώ πάω και πιο πρόσφατα, Γιώργο Λακόπουλε. Μου έδωσε τώρα το πάτημα. Έγινε ιστορία με τον Τζιτζικώστα, αλλά η ευρωμασογειακή συνεχίστηκε κανονικά. Δεν τα μάζεψαν οι Ευρωπαίοι να φύγουν. Δεν είπε κανείς ότι δεν είναι δυνατόν να καθόμαστε εδώ πέρα και να συζητάμε όταν εσείς δημιουργείτε τέτοια ζητήματα σε εκλεγμένους μάλιστα εκπροσώπους συμμετεχών, χώρων που συμμετέχουν. Μάλιστα. Δεν υπάρχουν αυτά τα πράγματα. Η γερμανική ισχύ, ανεξάρτητα από το ποια είναι η εκάστοτε προεδρία στην Ευρώπη, αποκλείει την Ελλάδα από τη συζήτηση για το λιβικό. Συνεχίζει να την αποκλείει. Σωστό. Από την αρχή. Σωστό. Κατά συνέπεια, λοιπόν, θα πρέπει να είμαστε λίγο πιο φιδωλοί, θα πρέπει να μετράμε τις διεθνείς εξελίξεις με τον πόη μας και όχι με τις μεγαλομανίες μας. Εγώ πιστεύω ότι μια από τις πιο αρνητικές εκφράσεις της διεθνούς παρουσίας της Ελλάδας ήταν όχι η παρουσία ακριβώς του Πρωθυπουργού στο Κογκρέσο, ήταν ο τρόπος που αντιμετωπίστηκε το εσωτερικό μέτρο αυτή η παρουσία. Θα να πήγε εκεί πέρα ένας θριαμπευτής, ένας ανίβας, ο οποίος τους σαγίνεψε, είπαν από εδώ και πέρα θα είμαστε όλοι μαζί σας και μην φοβάστε τίποτα, και είπαν τι σπουδαίος πολιτικός που είναι αυτός, που τον είχε η Ελλάδα, να έχουμε και εμείς ένα τέτοιο, γραφότατε ότι ήταν κάτι. Λοιπόν, δεν είναι σοβαρά πράγματα. Ο συσχετισμός των δυνάμεων στον διεθνή χώρο υπακούει σε συμφέροντα, σε επιδιώξεις εθνικές, σε παραβάσεις ενδεχομένως άλλων τρίτων κρατών. Δεν αν ήταν τόσο εύκολα θα τα είχαν λύσει νωρίτερα άλλοι, νομίζω περισσότερο έτσι, με μεγαλύτερη πολιτική επιφάνεια, με μεγαλύτερο πολιτικό εκτόπισμα. Αλλά τα προβλήματα ανακυκλώνονται και τα έχουμε μπροστά μας επιλυνούμενα και όχι περιοριζόμενα. Αυτό νομίζω εγώ μπορώ να κάνω λάθος. Και την ίδια ώρα στο εσωτερικό μέτωπο έχουμε μια όξυνση, παρόξυνση του πολιτικού κλίματος και στο ρυθμό των υποκλοπών, παρακολουθήσεων κτλ. Εδώ τώρα τι αναλύεις, πώς το προσεγγίζεις? Καταρχήν από καμία ανάλυση δεν μπορεί να διαφεύγει ότι είμαστε για πρώτη φορά στην μεταπολιτευτική ιστορία που εγώ γνωρίζω που τα μεγάλα διεθνή μέσα ενημέρωσης έχουν τόσο ισχυρή παρέμβαση σε αυτό το θέμα και όλα με τον ίδιο τρόπο. Ότι εδώ παραβιάστηκε το κράτος δικαίου. Δεν υπάρχει μεγάλη εφημερίδα, δεν υπάρχει μεγάλο τηλεοπτικό δίκτυο το οποίο να μην έχει ασχοληθεί με αυτή την υπόθεση και να μην έχει το αντιμετωπίσει με τον ίδιο τρόπο. Ότι υπάρχει πρόβλημα, υπάρχει. Καταρχήν, υπάρχει τουλάχιστον στις περιπτώσεις που η κυβέρνηση παραδέχεται και αναγνωρίζει, τις περιπτώσεις Ανδρουλάκη Κουκάκη. Και τις οποίες προηγουμένως δεν αναγνώριζε, τις οποίες δεν παραδεχόταν. Κατά συνέπεια, λοιπόν, αν η κυβέρνηση ήθελε να λύσει αυτό το πρόβλημα, υπήρχε ένας πολύ απλός τρόπος. Πρώτον, να άρει την απαγόρευση που η ίδια η κυβέρνηση πριν από ένα χρόνο, το 2021, λίγο παραπάνω από ένα χρόνο, επέβαλε, ώστε να μην μπορεί κάποιος που παρακολουθείται ή κάποιος φοβάται ότι παρακολουθείται, έστω μετά το τέλος της παρακολούθησης, θα έχει λήξει η υπόθεσή του. Και θα βρεθεί υπόπτωση, θα επιβιωθεί μια υπόθεση, ή θα είναι αθώος άνθρωπος. Να ρωτήσει, να απευθυνθεί και να ρωτήσει ως δικαίωμα πολιτικό, εάν τον παρακολουθούσαν. Αυτό είναι μια εμβόλυμη νομοθεσία από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό προσωπικά, γιατί δική του αρμοδιότητα ήταν σε όταν χαρά την νομοθέτηση η ΕΕΠ, η οποία δεν γυνάρει. Και το δεύτερο ήταν αν ο ίδιος ο Πρωθυπουργός επέτρεπε να ερευνηθεί, όχι δεν επέτρεπε, προστατούσε κιόλα να ερευνηθεί σε βάθος αυτή η υπόθεση. Και επιτρέπω συνέχεια ότι αφήνω την Επιτροπή Θεσμών της Βουλής
να εκδηλήσει ανεξάρτητα. Δεν αποκλείω μάρτυρες. Αντίθετα, φέρνω όσο περισσότερες μάρτυρες μπορώ. Ζητούνται για την υπόθεση. Και βέβαια, σπέβδω εγώ ο ίδιος να διαφωτίσω και την Επιτροπή και την Αρμόδια Επιτροπή του Κοινοβουλίου. Λέω ο κύριος Μητσοτάκης στις τελευταίες μέρες έχει αρνηθεί να συνεργαστεί με δύο κοινοβούλια. Και με το Ελληνικό, δεν πήγε προχθές, ας πούμε, στη Βουλή, να απαντήσει σε ερώτηση που κατέθεσε ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης για αυτό το θέμα. Και αμφιβάλλω αν θα πάει και στην καινούργια ερώτηση με το ίδιο θέμα που κατέθεσε. Και βεβαίως δεν πήγε να συζητήσει έστω, δεν λέω να απολογηθεί, με την Επιτροπή Πέγκα, με τους ευρωβουλευτές, ανάμεσα στους οποίους ήταν και δική του. Ήταν καταρχήν οι 4 στους 9, θυμάμαι καλά, ήταν ευρωβουλευτές από το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, αλλά δεν πήγε σε άνθρωπο στο πεδίο, και ήταν και μια δική του βουλευτή, η κυρία Βόζεμπερ. Αυτά είναι στοιχεία τα οποία μπορεί να τον βγάζουν από τη δύσκολη θέση προσωρινά, αλλά στον επόμενο χρόνο, στην επόμενη φάση, σε βάθος χρόνου, επιβαρύνουν τη θέση. Δεν ξέρω τώρα σε καμιά ώρα νομίζω. Δυστυχώς δεν έχω χρόνο για να πάω, γιατί με βρίσκεστε με ξέρετε τώρα. Θα δώσει το προσχέδιο του προορισμάτου σε αυτή την επιτροπή. Η Πέγκα, ναι, σωστά. Ελπίζω να μην είναι έτσι όπως φάνηκε από τις δηλώσεις κάποιων μέλων της. Και θα βρεθούμε σε πολύ δύσκολη θέση. Με το Κοινοβούλιο γίνεται μια πολύ μεγάλη προσπάθεια στην Δυτική Ευρώπη, Γιώργο. Και ίσως είναι τα τελευταία έτσι, πράγματα που πρέπει να προχωρήσουν. Να αναδειχθεί ο ρόλος του Κοινοβουλίου. Να μην μπαίνει το Κοινοβούλιο στο περιθώριο. Γιατί είναι το μόνο αντιπροσωπευτικό σώμα στην Ευρώπη και τις οποίες, όπως ξέρεις, το πολιτικό σύστημα διοίκησης είναι κάπως περίεργο. Έχει ελλείμματα. Άλλος αποφασίζει, άλλος εφαρμόζει, άλλος εγκρίνει. Άρα λοιπόν, όταν στρέφεσαι κατά του Κοινοβουλίου, κατά της δυνατότητάς του να παρεμβαίνει, έχουν υπάρξει και φωνές, αν γίνεται κάτι ευρωδιαβάζω σήμερα, ακόμα και σήμερα. Θα κάτι ευρωβουλευτές εδώ λέει και θα πω από την πρώτη σοφαντής. Δεν είναι κάτι ευρωβουλευτές. Είναι οι εκπρόσωποι του ίσως του σημαντικότερου ευρωπαϊκού θεσμού. Με ρωτάει εδώ ο φίλος ο Νίκος Γιώργο Λακόπουλε, πόσο πιθανό είναι κατά την άποψη του ομιλούντα οι αποκαλύψεις των στοιχείων τις τελευταίες μέρες να έχουν αφετηρία εξωχώρια κέντρα, και δεν το λέω λέει συνωμοσιολογικά, προκειμένου να τρέξουν πιο γρήγορα τις πολιτικές εξελίξεις στη χώρα? Δεν μπορώ να δώσω απάντηση στην ερώτηση και δεν με προβληματίζει. Δεν το βλέπω καλά αυτή η σκοπιά. Εδώ βλέπουμε τα πραγματικά περιστατικά. Εδώ βλέπουμε αυτά που έχουμε ως δεδομένα. Για παράδειγμα, υπάρχει ένας πολύ απλός τρόπος όλα αυτά να λυθούν. Είναι ένας απλός τρόπος θεμητός, νόμιμος, καθιερωμένος στην Ευρωπαϊκή Ένωση, σε όλες τις δημοκρατικές χώρες της Ευρώπης και στην Αμερική βεβαίως καθιερωμένος, σε όλο τον δυτικό κόσμο δηλαδή. Η ανεξάρτητη έρευνα πάντα όταν προκύπτει ένα τέτοιο ζήτημα στις ευρωπαϊκές δημοκρατίες, στις δυτικές δημοκρατίες, το φάρμακο, η λύση είναι η ανεξάρτητη έρευνα. Είναι έρευνα στην οποία μετέχουν πρόσωπα και φορείς και οργανισμοί και δεν ξέρω ποιος άλλος, οι οποίοι είναι υπεράνω πάση υποψίες, οι οποίοι έχουν την κοινή συγκατάθεση όλων και οι οποίοι καταλήγουν σε ένα συμπέρασμα. Αυτό είναι που δεν συμβαίνει εδώ. Αλλά υπάρχει αυτή η κακοδαιμονία, καταρχήν. Η Βουλή, όσες φορές συγκροτεί εξεταστικά ή ανακριτικά σώματα, να καταλήγουν σε διαφορετικά πορίσματα. Και βέβαια έχουμε τη δυνατότητα της κυβέρνησης να παρεμβαίνει, όχι μόνο θεσμικά, που κάπου μπορεί να πει κανείς ότι μπορεί και το κάνει, διορίζοντας ας πούμε την ηγεσία της δικαιοσύνης. Μέρα που διορίζεις την ηγεσία της δικαιοσύνης, των πραγμάτων έχει άλογο παραπάνω στη δικαιοσύνη. Έτσι. Αλλά δεν υπάρχει μια. Μια διαδικασία η οποία να είναι επιβαλλόμενη στις πολιτικές δυνάμεις, να είναι επιβαλλόμενη και αδιαφυσβήτητη. Και από αυτή τη διαδικασία να προκύπτει ό,τι πρόκειται να προκύψει. Είναι πολύ απλό το πράγμα. Αυτό ποιος το εμποδίζει? Ποιος εμποδίζει τους μάρτυρες να μιλήσουν? Ποιος εμποδίζει ακόμη τον ίδιο τον κύριο Δημητριάδη, που ο ίδιος ο πρωθυπουργός τον ανέπλεξε, δεν τον έπλεξα εγώ, να πάει να καταθέσει τη Βουλή? Είναι δυνατόν να γίνεται εξεταστική επιτροπή για τον Δημητριάδη για να μην υπάρχει ο Δημητριάδης? Όπως επίσης δεν υπήρχε ο Πέτσας στην εξεταστική για τη λίστα Πέτσα. Αυτά είναι παραμορφώσεις του πολιτεύματος. Είναι παραμορφώσεις του συστήματος απονομής δικαιοσύνης και του συστήματος έρευνας για να βρούμε κάθε φορά τι ακριβώς συμβαίνει. Γιατί αυτά μας ενδιαφέρει. Η αλήθεια μας συμβαίνει.
Σωστά. Πάνω στην αλήθεια μπορεί κανείς να διαμορφώσει την πολιτική του, αλλά να ξέρουμε τι έγινε. Θέλω να κλείσουμε με μία... Άρα λοιπόν νομίζω ότι αυτά τα περί εξωχωρίων κέντρων δεν τα γνωρίζω, σχεδόν εξωχωρίων, εξωτερικών κέντρων. Δηλαδή, προκειμένου αυτοί τα λένε εννοούν τους Ρώσους και τους Τούρκους, να ξέρουμε τι λένε. Άλλοι λένε ότι είναι υπόθεση επιχειρηματιών. Άκουσα ότι είναι, το άκουσα από τον κύριο Βαρουφάκη που είναι από κάποιο ενδεχώς του, ότι είναι, ξέρω το, ότι το Ευρωπαϊκό Διευθυντήριο παρεμβαίνει. Αυτά δεν ξέρω, αυτά είναι μετά. Μπορεί να είναι, πού να ξέρω ποιος παρεμβαίνει. Δεν μπορούμε να ξέρουμε. Υπολογίζουμε αυτά, συνυπολογίζουμε αυτά που έχουμε μπροστά μας, αυτά που είναι δεδομένα, αυτά που είναι ορατά και προσπαθούμε τα εργαλεία, τα θεσμικά, τα συνταγματικά, τα νομικά, τα κοινοβουλευτικά που έχουμε στη διάθεσή μας. Να βρούμε τι γίνεται. Όταν αχυρώνουν αυτά τα εργαλεία, δεν πρόκειται να βρούμε τίποτα. Λοιπόν, θέλω να κλείσουμε μια ερώτηση. Ας την πω έξω από το κουτί, δεν είναι έξω από το κουτί, μέσα στο κουτί είναι, αλλά η οποία είναι αμφίπλευρη. Αλλά εδώ θέλω τώρα την σκέψη ενός, εγώ θα το πω, εξαιρετικού πολιτικού αρθρογράφου. Πρόσεξε, Γιώργο Λακόπουλε. Είμαστε σε εκλογική χρονιά, ούτως ή άλλως. Έχουμε μπει σε αυτό το ρυθμό. Ναι. Και οδηγούμαστε, κατά το μάλλον ήτον, με έναν αρχηγό κόμματος. Το τρίτο τη τάξη αυτή τη στιγμή κοινοβουλευτικά, τον κύριο Ανδρουλάκη, με αδιευκρίνιστο ποιοι είναι οι λόγοι εθνικής ασφαλείας για τους οποίους παρακολουθήθηκε και σταμάτησε η παρακολούθησή του. Μιλάω για την νόμιμη επισύνδεση. Αυτό από τη μια. Και προφανώς κάποιος που θέλει να επιλέξει Ανδρουλάκη μπορεί να το σκέφτεται, ρε παιδί μου, μήπως από τη μια αυτό και από την άλλη. Αυτό είναι αλήθεια. Ναι, ναι, και δεν είναι ίσον σημασία. Και από την άλλη, θέλω να τα ακούσω ολοκληρωμένο για να απαντήσεις. Πάμε σε αυτή την κάλπη. Να επικρέμεται χωρίς για την ώρα να υπάρχει κάτι καταλυτικό ότι ο Πρωθυπουργός ενορχιστρώνει σε ΙΠ και Πρέταντορ ένα κοινό κέντρο παρακολουθήσεων. Ο Πρωθυπουργός είπε χθες ότι το Πρέταντορ, ναι, υπάρχει μάλλον στη χώρα και κάνει αυτά, αλλά μη με μπλέκετε εμένα ούτε με την ΙΠ και φέρτε αποδείξεις. Δεν θα τα πετάτε έτσι. Θέλω να πω δηλαδή ότι μήπως πάμε με ένα κλίμα αμφίπλευρα, όχι απλά πολλωμένο, ναρκοθετημένο. Πολλαπλώς αρκοθετημένο, έχεις δίκιο σε αυτό και αυτό είναι πάρα πολύ επικίνδυνο και αυτό έτσι με την ευαισθησία που έχουν τα πολιτικά πράγματα στην Ελλάδα συχνά μπορεί να οδηγήσει σε άσχημες καταστάσεις, έτσι, σε πολιτική ανομαλία. Αλλά για όλα αυτά όμως υπάρχουν κάποιες επιλογές που έχουν γίνει από κόμματα ή από φορείς ή από πρόσωπα που οδηγούν τα πράγματα εκεί πέρα. Τώρα, σε ό,τι αφορά την περίπτωση του Ανδρουλάκη, εγώ έχω πολλές αντιρρήσεις για τον τρόπο που χειρίζεται την υπόθεσή του. Αλλά σε καμία περίπτωση όμως δεν μπορούμε να βάλουμε στο σκαμί τον Ανδρουλάκη, όπως κάνουν κάποιοι κυβερνητικοί, όταν η ίδια η κυβέρνηση δεν του επιτρέπει να ξέρει γιατί τον παρακολουθούσαν. Και όχι μόνο αυτό, υπάρχουν και χειρότερα. Πήγε στη Βουλή η εισαγγελέα. Είπε η κυρία Βλάχου, ναι. Και άφησε, έκανε υπενιγμούς, άφησε να εννοηθεί ότι αυτό ήταν κατασκοπία. Σωστά, όταν λέει ότι εγώ για λόγους εθνικής ασφαλείας και για την προστασία της πατρίδας και την πρόεδρο της Δημοκρατίας θα παρακολουθούσα, συνάγεις λογικά ότι εδώ κάποια υπόνοια αφήνει αιχμή. Είναι δυνατόν να αφήνει στον αρχηγό ενός πολιτικού κόμματος να πολιτεύεται, να λειτουργεί με αυτή την υπόνοια. Ή την υπόνοια της υπόνοιας. Να στο τραβήξω λίγο εγώ. Αφήνω τα περί νοημότητας, αφήνω τα περί άχνειας. Ναι, ναι, να το κάνω εγώ λίγο χειρότερο, Γιώργο Λάκου. Έκανε αυτό, με συγχωρείς να το ολοκληρώσω εγώ, έκανε αυτό που έκανε και με την παρακολούθηση Ανδρουλάκη. Είπε εγώ δεν ήξερα. Θα έρθει σε 6 μήνες να πει εγώ δεν ήξερα για το πρόεδρο. Να στο κάνω λίγο χειρότερο. Εγώ λέμε ότι έχω επιλέξει να ψηφίσω Ανδρουλάκη. Εγώ, έτσι. Δεν πρέπει να ξέρω. Υπεύθυνα, εδώ που φτάσαμε, αν είναι, να το πω έτσι, δεν είναι, αλλά λέω, προδότης. Θα πάω να ψηφίσω ένα προδότη. Εννοείται. Κατά τη γνώμη μου, ο κ. Ανδρουλάκης έπρεπε πρώτον να πει την αλήθεια γιατί την ξέρει. Ο κ. Ανδρουλάκης ξέρει γιατί το παρακολουθούσαμε. Και ξέρει γιατί δεν μπορεί να το πει ο Μητσοτάκης. Το πιστεύεις αυτό. Αν υπήρχε εθνικό θέμα, Γιώργο, ναι. Εάν υπήρχε θέμα προστασίας των εθνικών συμφερόντων ή αν υπήρχε θέμα βαριάς εγκληματικότητας, που είναι οι μόνες περιπτώσεις στις οποίες η ΕΥΠ μπορεί να παρακολουθήσει Έλληνα πολίτη και πολύ περισσότερο Έλληνα πολιτικό, το θέμα θα είχε κλείσει αμέσως. Θα τηλεφωνούσε στον Τσίπρα ο Μητσοτάκης, θα το έλεγε μην το κάνεις θέμα, αυτό συμβαίνει. Δεν συμβαίνει αυτό και συμβαίνει κάτι άλλο, αυτό το κάτι άλλο το ξέρουμε.
ο Ανδρουλάκης. Πολύ σωστά τα περιγράφει ως προσπάθεια παρέμβασης στα εσωκομματικά του. Πολύ σωστά το περιγράφει ως προσπάθεια του συστήματος του Τσάκη να ελέγξει τις εξελίξεις του ΠΑΣΟΚ, άρα και το ίδιο το ΠΑΣΟΚ, αλλά δεν λέει ονόματα και διευθύνσεις τα οποία γνωρίζει. Βγαίνει, λέει, διότι αυτό θα έχει μια άμεση επίκτωση στο κόμμα του, πρέπει να πετάξει κόσμο έξω και προφανώς δεν είναι ακόμη έτοιμος να το κάνει αυτό, γιατί θέλει να το κάνει, δεν μπορεί να το κάνει, αυτό δεν μπορώ να το ξέρω εγώ, αλλά είναι προφανές ότι η υποψηφιότητα, η παρακολούθηση Ανδρουλάκη συνδέεται με την επιθυμία της Νέας Δημοκρατίας να εκλογεί πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Ανδρέας Λογαρίου. Άρα πάμε σε εκλογές σε ένα κλίμα που, πρόσεξε τώρα, με αυτό κλείνουμε, πόλο απέχει και το λέει πολλοί κόσμος από την καθημερινότητα. Ο κόσμος θα πάει με κριτήριο την οικονομία, την ακρίβεια, την ενεργειακή κτλ. Αλλά το κλίμα είναι ήδη πολλωμένο για ένα ζήτημα είναι, που είναι δημοκρατίας και θεσμών, βεβαίως. Είναι και υπάρχουν και κάποιοι αναλυτές στην κυβερνητική, στην ομάδα που υποστηρίζει τον Πρωθυπουργό, που λένε ότι μας συμφέρει η κουβέντα να εστιαστεί στις υποκλοπές και στα πράγματα, γιατί αυτά όσο πάνε προς το βάθος και προς την περιφέρεια του εκλογικού σώματος εξασθενούν. Αντίθετα, εκεί υπάρχουν ζητήματα τα οποία αφορούν την καθημερινότητα, αφορούν την ακρίβεια, αφορούν την ανεργία, αφορούν τις περιορισμένες συντάξεις, αφορούν την αδυναμία των ανθρώπων να ζήσουν και τη φτωχοποίηση. Άρα λοιπόν, επειδή από εκεί θα έχουμε πολύ μεγαλύτερο κόστος, ας αφήσουμε τα πράγματα να εξελίξονται στο μέτωπο των υποκλοπών, που άλλους λένε βαριές και τι με νοιάζει εμένα και το ίδιο κάνουν κλπ. Όντως, όσο πάμε στα πιο χαμηλά και πιο στην περιφέρεια του εκλογικού σώματος, αυτά δεν παίζουν πολύ μεγάλο ρόλο. Αλλά παίζουν όμως ρόλο, το λάθος σου κατά τη γνώμη μου είναι ότι παίζουν ρόλο στο εξής, ότι μέσα από όλα αυτά αποδυναμώνεται το προφίλ Μητσοτάκη. Και αυτή η αποδυνάμωση έρχεται κυρίως από τη διεθνή αμφισβήτηση της πίστης τους στους θεσμούς, στο κράτος δικαίου και της λειτουργίας του σύμφωνα με αυτούς τους ευρωπαϊκούς κανόνες. Και αυτό είναι καταληκτικό, γιατί όλη η καμπάνια της Νέας Δημοκρατίας και το 2019 και σήμερα στηρίζεται πάνω στο πρόσωπο του Μητσοτάκη. Γιώργος Λεακόπουλος, θέλω να τον ευχαριστήσω. Τον κουράσαμε λίγο σήμερα, αλλά είχε ενδιαφέρον. Καθόλου. Είναι χαρά μου να συζητήσω με τον πάντα. Ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα σε όλους. Και εδώ είμαστε να τα ξαναπούμε. Μακάρι τα πράγματα να είναι πιο ευχάριστα την επόμενη φορά που θα μιλήσουμε. Μακάρι. Να είσαι καλά. Καλή σου μέρα.